Και το μοναδικό πράγμα το οποίο κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι να προσπαθεί να τρομοκρατεί τον κόσμο. Έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ με όλη την ιστορία που έχει πάρει με τα έντοκα γραμμάτια. Αλλά θα ήθελα να σα πω και κάτι άλλο. Ότι όσο τεχνικά, όσε λύσει και αν δώσουμε στα συγκεκριμένα οικονομικά ζητήματα, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε σαν λογιστέ. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε σαν λογιστέ για το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή έχει αυτή η χώρα δεν είναι απλά οικονομικό. Είναι πρόβλημα δημοκρατία. Όταν 100.000 νέοι άνθρωποι 18 χρονών αποκλείονται από το δικαίωμά του να ψηφίσουν στι πιο κρίσιμε εκλογέ που γίνονται σε αυτή τη χώρα, αυτό δεν ήταν ζήτημα οικονομικό. Είναι ζήτημα δημοκρατία. Όταν έχει μια χώρα η οποία Νομίζω ζητάει. Νομίζω ότι το θέμα, από, ό,τι, από ό,τι ξέρω, ήταν γραφειοκρατικό, έχω την αίσθηση. Ναι, δυστυχώ όμω ή ευτυχώ φαίνεται Α, από αυτά τα πράγματα φαίνονται πολύ ξεκάθαρα και ποιε είναι οι πολιτικέ σου και ποια είναι η πολιτική σου βούληση. Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση <laughs> να λυθεί ένα τέτοιο ζήτημα, είναι ξεκάθαρο γιατί έχουμε μπροστά μα μια νέα γενιά που ήταν. Θεωρείτε ότι μαθητής... έγινε επί τούτου, κύριε Ηλιόπουλε. Δεν θεωρώ απαραίτητα ότι έγινε επί τούτου, αλλά είναι ξεκάθαρο για να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Ότι η νέα γενιά σε αυτόν τον τόπο, έτσι όπω πηγαίνουν τα πράγματα, δεν έχει μέλλον. Αν είσαι μαθητή ή φοιτητή και διεκδική τα δικαιώματά σου, θα βρει μπροστά σου στην αστυνομία, του εισαγγελεί, τα μάτ, το ξύλο, τα δακρυγόνα. Αν είσαι ένα νέο άνθρωπο και προσπαθεί να εργαστεί, θα βρει μισθού των 400 ευρώ στο καλό σενά. Θα βρει μισθού των 200 ευρώ, θα βρει στέιτ, θα βρει ανασφάλεια στη μαύρη εργασία, μαθητεία στην οποία τα ΚΕΚ πλουτίζουν από σένα. Χιλιάδε νέοι άνθρωποι έχουν φύγει στο εξωτερικό και ειδικά τα πρώτα χρόνια αντιμετω... με το που μάθαινε κάποιο ότι είσαι Έλληνα σε αντιμετωπίζανε. Κύριε επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μου λέτε τι ισχύει μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε με κυβέρνηση να οραματιστούμε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πώ θα είναι τα πράγματα. Αυτά που λέτε τώρα, οι νέοι, η ανεργία, η φτώχεια, πώ θα είναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτό που έχει πει ξεκάθαρο κάθερο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι με το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη ξεκινάμε μια διαφορετική μέρα για τη χώρα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται εκτό διαπραγμάτευση και είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο βρίσκεται εκτό διαπραγμάτευση σημαίνει γιατί αποκαθιστούμε τη λαϊκή κυριαρχία σε αυτόν τον τόπο πολύ ξεκάθαρα θα, πρώτη φορά επίση θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Και θα υπάρξει πρώτη φορά διαπραγμάτευση γιατί η Νέα Δημοκρατία και η Πασόκ τόσο καιρό δεν μπορούσαν και δεν θέλουν να κάνουν διαπραγμάτευση γιατί το μνημόνιο το πιστεύουν. Εμεί λέμε ότι θα επανέλθουν οι συλλογικέ συμβάσει, θα επανέλθει ο κατώτατο μισθό στα 751, θα επανέλθει η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, θα μπορούν οι νέοι άνθρωποι και εργαζόμενοι να έχουν λόγο και ο λόγο του να μετράει και όχι κάθε φορά που διεκδικούν τα δικαιώματά του να βρίσκουν απέναντι την αστυνομία και του κατασταλτικού μηχανισμού. Αυτή η κατάσταση είναι στο χέρι μα, η Ελλάδα αλλάζει, η Ευρώπη Αλλάζει. Ζητάμε από τον κόσμο να σπάσει το φόβο. Δεν του ζητάμε να κατέβει απλά με το θυμό σε αυτέ τι εκλογέ. Του ζητάμε να κατέβει με την ελπίδα γιατί όντω τα πράγματα είναι μπορούν γεγονός να αλλάξουν. Είναι γεγονό ότι η κυβέρνηση και η συγκυβέρνηση χρησιμοποιούν το φόβο ω προεκλογικό, α πούμε, προεκλογική διαφήμιση. Όμω και εσύ σήμερα, μάλλον ένα συνάδελφό σα, ο κ. Νίκο Παπά. Στενό συνεργάτη του αρχηγού του κ. Τσίπρα, ε, είπε ότι δεν θα εισπραχθεί ο έμφια, ότι είναι στα πρώτα μέτρα, δηλαδή αν είναι έτσι, αν ισχύει αυτό, άρα και τον προηγούμενο μήνα δεν έπρεπε να πληρώσουμε έμφυα, κύριε Ηλιόπουλε. Κοιτάξτε, εμεί έχουμε μια τελείω διαφορετική φορολογική πολιτική από τη φορολογική πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό λέμε ξεκάθαρο ότι θα επαναφέρουμε για το αφορολογήτο των 12.000 ευρώ και θα καταργήσουμε τι συνταγματικού φόρου όπω ο ένφια. ΕΕ. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία οι πλούσιοι και πάρα πολύ πλούσιοι δεν πληρώνουν τίποτα. Έχουμε περάσει από μια βουλή στην οποία με τροπολογία που κατέβησε ο Κυριάκο Μητσοτάκη όχι μία, αλλά πέντε φορέ μέχρι να ψηφιστεί, χαρίστηκαν ένα δι. Ε, πρόστιμα σε εταιρείε των ομίλων Λάτση και Βαρδινογιάννη. Αυτή η ιστορία με του ισχυρού που μέσα στην κρίση έχουν βγάλει ακόμα περισσότερα λεφτά στο βάρο και στην πλάτη της υπόλοιπης Μάλιστα. κοινωνίας θα σταματήσει. Μάλιστα. Κύριε Ηλιοπούλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να Καλή καλά. επιτυχία, εύχομαι, σε εσά και στο κόμμα σας. Και να πάμε στην uh, δεύτερη καλεσμένη μας, την κυρία Κατέρινα Φαρμάκη Γκέικ.